Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση με τίτλο Αναμόρφωση επαγγελματική ασφάλιση, εξορθολογισμό ασφαλιστική νομοθεσία, συνταξιοδοτικέ ρυθμίσει, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση και Λοιπές διατάξει. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τη συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την επαγγελματική ασφάλιση και την εποπτεία των ταμείων που παρέχουν συμπληρωματικέ συνταξιοδοτικέ παροχέ με στόχο την ανάπτυξη και θωράκιση του θεσμού τη συνταξιοδοτική αποταμίευση και την ενίσχυση του εισοδήματο των μελλοντικών συνταξιούχων. Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσει που αφορούν τον εξορθολογισμό τη ασφαλιστική νομοθεσία και την αντιμετώπιση επιμέρου ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητημάτων αλλά και διατάξει που αφορούν τη ΔΥΠΑ. Με στόχο την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του. Ορισμένε από τι βασικότερε διατάξει του νομοσχεδίου. Λαμβάνουν για πρώτη φορά την εννιάμινη παροχή προστασία τη μητρότητα και οι ελεύθερε επαγγελματίε, αυτοαπασχολούμενε και αγρότησε. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνουν για εννιά μήνε τον κατώτατο μισθό 780 ευρώ μηνιαίο όπω ισχύει σήμερα, δηλαδή συνολικά 7.020 ευρώ, πέραν του ποσού που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια κυοφορία και ελοχεία.